της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιαννητών έγινε με την έγκριση της μελέτης εφαρμογής του έργου που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων από τη Δημοτική Επιτροπή. Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα που θα δίνει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου. Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 55 ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων ειδικής κατασκευής για δημόσια χρήση, εκ των οποίων τα 2 είναι ειδικής σχεδίασης για άτομα με αναπηρία, 8 αυτοματοποιημένων σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων, 62 ηλεκτρονικών θέσεων ασφάλισης ποδηλάτων και το απαραίτητο λογισμικό διαχείρισης και χρήσης του συστήματος. Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής καθορίστηκαν και τα σημεία όπου θα τοποθετηθούν τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με κύρια στόχευση να αξιοποιηθούν τόσο από επισκέπτες όσο και από πολίτες του Δήμου Ιωαννητών. Μάλιστα, μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προγραμματισμού Θωμάς Γιωτίτσας ενθάρρυνε τους πολίτες να αξιοποιήσουν το σύστημα των κοινοχρήστων ποδηλάτων και γενικότερα τα μέσα μετακίνησης που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Εγκρίναμε χθες στη Δημοτική Επιτροπή καταρχάς την μελέτη εφαρμογής για τα 55 ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία ο Δήμος θα προμηθευτεί με επιδότηση από πρόγραμμα του Κέντρου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του ΚΑΠΕ, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 440.000 ευρώ το οποίο είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, και ερχόμαστε να εγκρίνουμε πλέον, όπως σας είπα, την μελέτη εφαρμογής καθώς και την χωροθέτηση για τους 8 σταθμούς ηλεκτρικών ποδηλάτων σε σημεία της πόλης τα οποία αναφέρονται στο δελτίο τύπου. Μπορώ να τα αναφέρω ξανά αν χρειαστεί. Μιλάμε για το δημοτικό πάρκινγκ στο Ρολόι, την περιφέρεια Υπήρου δίπλα από την Λέσχη Αξιωματικών, την πλατεία Βελισσαρίου, την πλατεία στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Κιάφας, στο τέρμα της Οδού Βογιάνου, στην πλατεία Μαβίλη, το πάρκο Κατσάρ και την πλατεία Χατζή. Όπως είπαμε και χτες στη συνέντευξη που δώσαμε με τον Δήμαρχο για την επίσκεψή μας στη Βαλένθια και για το πολύ φιλόδοξο εγχείρημα της κλιματικής ουδετερότητας για το Δήμο μας μέχρι το 2030, οι δράσεις της κινητικότητας βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και της αποστολής των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Και γι' αυτό το λόγο δίνουμε και εμείς μεγάλη βαρύτητα σε οποιαδήποτε δράση έχει να κάνει με τη μείωση της χρήσης των συμβατικών μέσων μεταφοράς και την ενίσχυση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς όπως είναι τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Σας είπα ξανά ότι το έργο αυτό είχε ήδη δρομολογηθεί, όμως αυτή τη στιγμή κλείνουμε την σύμβαση. Ο Δήμος θα παραλάβει αυτά τα ποδήλατα μέσα στις επόμενες μέρες. Δόθηκε μάλιστα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο μία παράταση μέχρι τις 11 του Ιούλη για να παραλυφθούν τα ποδήλατα, τα οποία θα δοθούν προς χρήση αφού φτιαχτούν όπως πρέπει οι χώροι, τα 8 αυτά σημεία με όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται και αφού εγκριθεί και ο κανονισμός λειτουργίας των συγκεκριμένων ποδηλάτων. Θεωρούμε ότι αυτό θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι ώστε να προλάβουμε αυτή τη χρονική περίοδο. Από εκεί πέρα, στο πολύ σημαντικό που με ρωτήσατε για την ανταπόκριση που θεωρούμε ότι πρέπει να έχει αυτό στους πολίτες, θέλω να απευθύνω και από το και σήμερα ένα μήνυμα στους πολίτες να αγκαλιάσουν αυτού του είδους τις εναλλακτικές χρήσεις ως προς τις μεταφορές. Είμαστε σε μια πόλη η οποία είναι επιβαρημένη περιβαλλοντικά, είμαστε σε μια πόλη η οποία δεν είναι φιλική προς το ποδήλατο, όμως πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να ενισχύσουμε την χρήση τέτοιων φιλικών προς το περιβάλλον μέσων, να ενισχύσουμε με ένα πυκνότερο δίκτυο ποδηλατόδρομου μέσα στην πόλη, και γι' αυτό το εγχείρημα γίνονται κάποιες ενέργειες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και μια σύμβαση που εκκρεμεί να υπογραφεί για τον ποδηλατόδρομο, ο οποίος θα ξεκινάει από τον παραλίμνιο και θα ενώνει με τον υφιστάμενο ποδηλατόδρομο της πλατείας Μαβίλη. Γενικά είναι ενέργειες οι οποίες είναι πολύ ψηλά στη δική μας ατζέντα. Θέλουμε τους πολίτες να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, να προστατεύσουν τα ποδήλατα, να τα χρησιμοποιήσουν γιατί είναι περιουσία τους, περιουσία του Δήμου, να μην δούμε φαινόμενα βανδαλισμών ή φθορών και να δώσουμε ένα μήνυμα ότι μικροί και μεγάλοι οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτού του είδους τα μεταφορικά μέσα. Και αυτό νομίζω φαίνεται και από την χωροθέτηση, με την έννοια ότι παλαιότερα που είχαμε αντίστοιχες προσπάθειες
επικεντρώνονται κυρίως στο τουριστικό κομμάτι, απευθύνονταν δηλαδή στους επισκέπτες. Με τη συγκεκριμένη χωροθέτηση, νομίζω ότι απευθύνεστε στους κατοίκους του Δήμου. Απευθυνόμαστε, σωστά λέτε, κατά κύριο λόγο στους κατοίκους του Δήμου και ασφαλώς απευθυνόμαστε και στους τουρίστες. Γενικότερα, η δική μας φιλοσοφία, κυρία Χαλάτση, είναι ότι αυτές οι δράσεις πρώτα πρέπει να αγκαλιάζονται και να γίνονται για τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι ζουν καθημερινά στην πόλη, οι οποίοι εισπράττουν τα αποτελέσματα αυτής της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, και δευτερευόντως στους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ένα εναλλακτικό μέσο μεταφοράς και να ενισχύσουμε τέτοιες δράσεις για τη χρήση ηλεκτρικών μέσων. Πάνω σε αυτό, να πω και κάτι ακόμη. Πολύ σύντομα αναμένεται και η έγκριση του διαγωνισμού για την τοποθέτηση ηλεκτρικών φορτιστών για τα οχήματα. Έχουμε τα πρότυπα τεύχη δημοπράτηση από το Υπουργείο, έχουμε σχέδιο φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και μέσα στο καλοκαίρι θεωρώ ότι θα μπούμε και σε αυτή την διαδικασία να τοποθετήσουμε, μάλλον να δημοπρατήσουμε την τοποθέτηση και σταθμών φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.